Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτριο και τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη σύμβαση ενός ειδικού προγράμματος που εκπώνησαν από κοινού η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο για την στήριξη του πρωτογενούς τομέας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο πρωτογενής μας τομέας όμως, όπως και κάθε πρωτογενής τομέας, όπως και κάθε τομέας άλλωστε, απαιτεί συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή. Προσαρμογή σε νέες τεχνικές και σε μέσα παραγωγής. Φυσικά προσαρμογή και στα νέα επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Γιατί πλέον ο παραγωγός του πρωτογενούς τομέα είναι και επιχειρηματίας. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί για την περιοχή μας, όπως είναι γνωστό θεωρώ σε όλους σας, το μεγάλο αναπτυξιακό μας πλεονέκτημα. Και η συνεργασία μαζί του, μαζί με το Δημοκρίτιο, σε πολλούς τομείς είναι και επιδίωξη και δική μας, στα πλαίσια φυσικά των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Θέλουμε λοιπόν αυτή η συνεργασία να επεκταθεί, και αυτό θα κάνουμε σήμερα, στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ώστε το Πανεπιστήμιο με τη γνώση του, με τους επιστήμονές του, να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, μιας και ξεκινάει μια συνεργασία στον πρώτο πυλώνα ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτόν του αγροδιατροφικού τομέα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα με το ανθρώπινο δυναμικό του, συστηματικά υποστηρίζει την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι και με αυτό το πρόγραμμα. Το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου, με την συμβολή της περιφέρειας, σε αυτό το πρόγραμμα θα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αλλά και την παραγωγικότητα. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με πόρους ύψους 279.000 ευρώ και το οποίο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλη Δελισταμάτη. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μια κεντρική πολιτική στόχευση της διοίκησης του κυρίου Μέτριου. Έχοντας λοιπόν και γνωρίζοντας καλά τον πρωτογενή τομέα, γνωρίζοντας και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, αποφασίσαμε να υπογραφεί σήμερα η συγκεκριμένη σύμβαση με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαρακτηρίζεται από χαμηλή ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο σε συνδυασμό με τις όμορες χώρες, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, και με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Ελστάτ βλέπουμε ότι και οι άλλοι δείκτες, όπως είναι η παραγωγικότητα του εδάφους, η παραγωγικότητα εργασίας, είναι σε χαμηλό επίπεδο. Στόχος του προγράμματος τέλος είναι να φέρει κοντά τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα με τους επιστήμονες του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, έτσι ώστε η παραγωγή να έρθουν σε επαφή με νέες μεθόδους καλλιέργειας και νέα μέσα παραγωγής. Η υπογραφή της σημερινής σύμβασης αποτελεί κατά τη γνώμη μου ένα σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και φιλοδοξεί, όπως ακούσατε κι εσείς, να συμβάλλει σε μια σειρά από λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Θα πρέπει να σας δώσω λίγα περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτής της σύμβασης. Η σύμβαση έχει διάρκεια 36 μηνών και αποτελείται από διάφορες δράσεις, οι οποίες επιμερίζονται σε γενικές γραμμές στα εξής. Στην αρχή θα υπάρχει μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του πρωτογενούς τομέα